Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Πόσο μου αρέσει όταν μου ζητάτε πράγματα τα οποία τα γουστάρω κι εγώ όσο και εσείς. Σήμερα λοιπόν, μετά από λαϊκή απέτηση, το μενού έχει Spider-Man 2. Μια ταινία, παιδιά, που θεωρώ πως είναι η καλύτερη αυτή της τριλογίας, αλλά και μία από τις καλύτερες ταινίες, superhero ταινίες εννοώ, όλων των εποχών. Και αυτό γιατί το Spider-Man 2 του 2004, παρακαλώ, έχει όλα αυτά που πρέπει να έχει μια σωστή και τίμια superhero movie. Ωραία υπόθεση, καλά CGI για την εποχή της πάνταν και νομίζω πως και σήμερα στέκεται αξιοπρεπέστατα, πολύ ωραία μηνύματα αλλά και ωραίες ηθικές αξίες, καλή δράση και ωραίο χιούμορ. Ladies and gentlemen, my wife Rosie and I would like to welcome you this afternoon. But first, before we start, has anybody lost a large roll of $20 bills in a rubber band? Because we found the rubber band. Το κορατατζί το γιατρό. Όχι πάντα ωραίο, αλλά γενικά ωραίο. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο να ανακαλύψουμε τα top 10 λάθη της ταινίας Spider-Man 2. Πάντοτε με τα απαραίτητα αξεσουάρ που θα μας τα πει ο Ανδρέας. Καφέ, σνακ και αναψυκτικά. Ευχαριστώ. Τίποτα, 10 ευρώ μόνο. Έτοιμοι. Φύγαμε. Να πω κάτι, παιδιά, πριν πάμε στα λάθη. Το Spider-Man 2 είναι από τις λίγες superhero movies που σου δημιουργούν πολλά και πολύ έντονα συναισθήματα. Είτε αυτό το συνέστημα είναι λύπη, είτε είναι χαρά, είτε γέλιο. Οπότε, εάν δεν την έχεις δει ή αν έχεις καιρό να τη δεις, σου προτείνω να το κάνεις και θα με θυμηθείς. Νούμερο 1. Σημειώστε τη σημερινή μέρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε ρεκόρ έβρεσης λάθους. Αφού το πρώτο λάθος της ταινίας βρίσκεται μόλις στο τρίτο λεπτό της. Και αν σκεφτείς ότι όλα τα Spider-Man αυτής της τριλογίας έχουν τουλάχιστον 2 λεπτά credits στην αρχή της ταινίας, κάτι όπου μου τη πάει, το λάθος αυτό βρίσκεται στην ουσία στο πρώτο λεπτό της. Είμαστε στην πρώτη σκηνή της ταινίας, όπου με ένα zoom out αποκαλύπτεται σιγά σιγά το τεράστιο διαφημιστικό banner με τη μάπα της Mary Jane. Το οποίο banner, όπως ξεκάθαρα βλέπουμε, βρίσκεται πίσω αριστερά από τον Peter Parker, όπως τον βλέπουμε εμείς πάντα. Με το που αλλάζει όμως καρέ η ταινία και βλέπουμε ξανά τον Peter Parker από σχεδόν την ίδια γωνία, θα δούμε πως πίσω και αριστερά δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε banner, ούτε τίποτα. Ρε παλικαριακή στα CGI. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνεις και το βλέπεις με τα μάτια σου δηλαδή, ότι το banner έχει προσθεθεί ψηφιακά. Μετά, ok. Αλλά προσθέσε το σε όλες τις σκηνές, όχι στις μισές. Νούμερο 2. Ο Peter Parker είναι delivery σε μια πιτσαρία που πρέπει να παραδώσει 8 πίτσες. 8 πίτσες σε 8 λεπτά, διανύοντας 4 ολόκληρα τετράγωνα. Fun fact! Η πιτσαρία Joe's Pizza, Joe's Pizza, δεν ξέρω πώς προφέρεται τέλος πάντων, που δουλεύει ο Peter Parker, υπάρχει στην πραγματικότητα. Και συγκεκριμένα υπήρχε σε ακριβώς αυτό το σημείο που φαίνεται και στην ταινία μέχρι το 2005, όπου έκλεισε για να ανοίξει λίγο καιρό μετά, πάλι στη Νέα Υόρκη, αλλά σε άλλη διεύθυνση. Γιατί δεν θα τους πήρεις τηλέφωνο, μια πίτσα θα δω. Φαντάζεσαι. Αλλά θέλω να μου τη φέρει ο Spider-Man. Ο Peter Parker λοιπόν βουτάει τις 8 πίτσες και φεύγει βολίδα για να τις παραδώσει. Όταν βλέπει ότι δεν προλαβαίνει να τις έχει στην ώρα τους εκεί πέρα, μετατρέπεται σε Spider-Man. Όταν όμως στη διαδρομή αφήνει τις πίτσες πάνω σε ένα μπαλκόνι για να σώσει 2 πιτσιρικάδες, όταν δείχνει τις πίτσες, το πακέτο με τις πίτσες πάνω στο μπαλκόνι, θα δούμε πως τώρα οι πίτσες είναι 7. Βέβαια, εννοείται πως στο τέλος αυτής της σκηνής ο Peter Parker δια μαγείας παραδίδει και τις 8 πίτσες, τις οποίες η υπάλληλος εκεί δεν πληρώνει. Και δεν ξέρω εκεί πως το έχουνε, πάντως εδώ στην Ελλάδα άμα γινόταν αυτό, αυτή θα ήταν η αντίδραση του Τιλιβερά. Καλά Μαρία, δεν θα πιστέψεις τι έκανε χτες ο γιος μου στο σχολείο. Καλά, εντάξει. Η πίτσα σας. Άργησες, δεν πληρώνω για αυτές. Τι? Πριν τα λεφτά μου όρισα πια, που δεν πληρώνεις κιόλας. Έφαγα τόσο δρόμο για να έρθω εδώ. Άντε, τελείωνε. Έτσι, μπράβο. Άιντε.
Και θα στο. Ας το κάτω. Το δες κιόλα. Αν το φάω εγώ. Άντε να μπούμε. Νούμερο 3. Ο Σπάιτι μόλις έχει πιάσει δύο ληστές και χρησιμοποιεί το αμάξι τους για να πάει στη θεατρική παράσταση της Mary Jane. Που αυτό, εάν το πάρει στα σοβαρά, είναι από μόνο του λάθος, όμως δεν θα το αναλύσω αυτό. Πάμε παρακάτω και θέλω να προσέξετε σε αυτό το πλάνο πως το αμάξι την ώρα που φτάνει ο Peter Parker στο θέατρο είναι πένα, δεν του λείπει τίποτα, έχει και παρμπρίζ και απ' όλα. Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει το παρμπρίζ. Στο επόμενο όμως πλάνο που βγαίνει από το αμάξι ο Peter Parker, εάν παγώσουμε το πλάνο και κοιτάξουμε πίσω, τώρα το παρμπρίζ έχει κάνει φτερά. Νούμερο 4. Είμαστε στη σκηνή όπου ο Doc Ock... Έπαθες κάτι? Όχι, το κακό της ταινίας λέω. Α. Είμαστε στη σκηνή λοιπόν όπου ο Dr. Octopus κάνει του σε μια τράπεζα, ξυλώνει το χρηματοκιβώτιο και κάπου εκεί εμφανίζεται ο Spider-Man. Ο Doctor λοιπόν για να κινητοποιήσει το Spider-Man του πετάει τσουβάλια με νομίσματα και θέλω να δείτε σε αυτό το πλάνο πως κάτω και δεξιά από τον Doctor υπάρχουν πεταμένα έγγραφα. Στο επόμενο καρέ όμως όταν βλέπουμε πάλι τον Doctor από την ίδια σχεδόν γωνία αλλά σε πιο μακρινό πλάνο, τώρα θα δούμε πως δίπλα του δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ γρήγορη καθαρίστρια έχουν εκεί στην τράπεζα. Νούμερο 5. Πάμε λίγο παρακάτω όπου η μάχη Spidey και Dr. Octavius έχει μεταφερθεί σε ένα κτίριο. Να σημειωθεί μια λεπτομέρεια πριν πούμε κάτι άλλο. Ο Dr. Octavius όταν φεύγει από την τράπεζα φεύγει με δύο κίτρινες τσάντες της τράπεζας στα χέρια, οι οποίες έχουν τα λεφτά που θέλει να κλέψει εξ αρχής. Τσάντες τις οποίες τις έχει στην κατοχή του μέχρι εδώ. Από το επόμενο πλάνο και μετά όμως οι τσάντες αυτές γίνονται καπνός. Οπότε κάποιος θα υποθέσει ότι του πέσανε, ότι τις έχασε. Ότι πάνε ρε παιδί μου οι τσάντες. Όχι. Γιατί σε αυτό εδώ το πλάνο, ενώ ακόμα δεν τις έχει στην κατοχή του, ξαφνικά στο επόμενο καρέ, τώρα τις έχει κανονικά. Ρε, μήπως δεν είναι ο Dr. Octavius και είναι ο Dr. Strange κανονικά. What are we gonna call this guy? Dr. Octopus. That's crap. Science Squid? Crap. Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Νούμερο 6. Ο Spider-Man σε αυτή τη σκηνή περνάει τα ψυχολογικά του και έχοντας μια κρίση ταυτότητας τα λέγαμε, χάνει σιγά σιγά τις δυνάμεις του, οπότε τρώει μια σαβούρα και όταν σηκώνεται βγάζει τη μάσκα και όπως είναι φυσικό τα μαλλιά του είναι ανακατεμένα. Όμως όταν γυρνάει επί τόπου προς τον τοίχο για να δοκιμάσει ξανά να ανέβει πάνω του, τώρα θα δούμε πως το μαλάκι του είναι πένα. Ο Spider-Man κουβαλάει μαζί του τσατσάρα. Νούμερο 7. Πάμε στην επική σκηνή της μάχης πάνω στο τρένο. Κούνα σου. Ο Spider-Man λοιπόν εδώ μη έχοντας άλλη επιλογή μετατρέπει τον εαυτό του σε φυσικό φρένο για να σταματήσει το τρένο. Γιο. Το λάθος όμως για να το παρατηρήσετε εδώ πέρα πρέπει να προσέξετε το background πίσω από τον Parker, στο οποίο υπάρχει κόσμος που τον παρακολουθεί αγωνιωδώς. Το πλάνο αλλάζει από κοντινό σε μακρινό και εάν εξαιρέσεις πως αυτός εδώ δεν μοιάζει να είναι ο Maguire, πίσω στο βαγόνι τώρα δεν υπάρχει απολύτως κανένας. Βέβαια, στο επόμενο πλάνο που είναι και πάλι το κοντινό έχουν εμφανιστεί ξανά διαμαγείας όλοι. Νούμερο 8. Καιρό είχαμε να δούμε λάθος που είναι και plot hole ταυτόχρονα. Ο Parker προκειμένου να σώσει τη Mary Jane από τα χέρια του Dr. Octavius ρωτάει τον Harry να του κάνει τη Harry και να του πει που την έχει όμοιρο. Harry, where is she? Where is he keeping her? He's got MJ. Όπου εκ του αποτελέσματος καταλαβαίνουμε πως ο Harry τελικά του λέει που βρίσκεται η Mary Jane. Οπότε όλα καλά, ε? Όχι φυσικά, τσαμπατελώ τόση ώρα, δεν μ' ακούς. Ο Χάρι δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκαλύψει κάτι τέτοιο στο Peter Parker για τον πολύ απλούστατο λόγο ότι η ταινία δεν δείχνει ποτέ, ποτέ όμως ο Dr. Octavius να του λέει κάτι τέτοιο. Συν ότι δεν έχει κάποιο λόγο για να του πει κάτι τέτοιο. Οπότε παιδιά, είναι λάθος. Sorry. Νούμερο... Γεια! 8 συν 1. Πάμε στο τέλος της ταινίας όπου ο Dr. Octopus και ο Spidey δίνουν την τελευταία τους μάχη. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο Doc βουτάει το Spider-Man και το πετάει στο... έξω από το κτίριο.
Εκείνος όμως, όπως πολύ καλά ξέρει και όπως πάντα κάνει, επιστρέφει μέσα από το στρογγυλό παράθυρο το οποίο και κάνει κομμάτια. Όμως σε ένα επόμενο γενικό πλάνο θα δούμε πως αυτό το παράθυρο φαίνεται να είναι ξανά ok. Και για να το καταλάβετε ακόμα πιο πολύ, σε ένα επόμενο πλάνο φαίνεται όπως σωστά θα έπρεπε να είναι πεσμένο. Νούμερο 10. Διπλό λάθος, διπλή απόλαυση. Ο Dr. Octavius είναι από αυτούς που δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους και για δεύτερη φορά κάνει το ίδιο λάθος. Έχει δημιουργήσει ένα μικρό ήλιο, ο οποίος ρουφάει τα πάντα γύρω του. Και συγκεκριμένα αυτός ο μικρός ήλιος, που θα το λέμε πυρήνα για πιο μεγάλη ευκολία, δική μου. Ο πυρήνας λοιπόν ρουφάει ό,τι σιδερένιο βρει γύρω του και πιο συγκεκριμένα ρουφάει και τις αλυσίδες που έχει πάνω της η Mary Jane. Και θέλω πιο συγκεκριμένα να προσέξετε αυτήν την αλυσίδα, η οποία βλέπουμε πως ενώ φεύγει στο μακρινό πλάνο και τη ρουφάει ο πυρήνας, στο αμέσως επόμενο κοντινό πλάνο έχει επιστρέψει στη θέση της. Και πάμε παρακάτω, όπου ο πυρήνας έχει αρχίσει τώρα και ρουφάει μέχρι και αμάξια μέσα από την πόλη, όμως από ό,τι φαίνεται είναι επιλεκτικός, γιατί αυτήν εδώ την αλυσίδα μήτε που την άγγιξε. Εντάξει, δεν ρουφάει ούτε και ούτε. Και τώρα το δικό σας κομμάτι, το λάθος που αποφασίζετε εσείς εάν είναι λάθος ή όχι. Στο τέλος της ταινίας, ο Χάρι Όσμπορν ακούει ξαφνικά από το πουθενά την φωνή που άκουγε και ο πατέρας του στην πρώτη ταινία. Η φωνή δηλαδή που στην ουσία είναι του Green Goblin. Hello? Who's that? Όμως εδώ η διαφορά είναι πως σε αντίθεση με τον γιο, ο πατέρας είχε εκθέσει τον εαυτό του στην πειραματική φόρμουλα που είχε κατασκευάσει ο ίδιος και είχε τις παρενέργειες που τον είχε προειδοποιήσει ο υπάλληλος επιστήμονάς του. Και συγκεκριμένα... And in the trial that went wrong, what happened? What were the side effects? Violence, aggression and insanity. Ο γιος Όσμπορν όμως δεν είχε ποτέ επαφή με αυτήν την πειραματική φόρμουλα. Οπότε το να ακούει αυτήν την φωνή, του Green Goblin τη φωνή δηλαδή, για μένα είναι αδικαιολόγητο. Εσείς τι πιστεύετε, είναι σωστό ή λάθος? Γράφτε μου στα σχόλια. Αυτά λοιπόν ήταν τα top 10 λάθη της ταινίας του 2004 Spider-Man 2. Από εσάς θέλω κάτω στα σχόλια, εκτός από το να μου πείτε αν ήταν σωστό ή λάθος το προηγούμενο που ανέφερα, να μου πείτε επίσης και το ποια άλλη ταινία θέλετε να δείτε τα top 10 λάθη της. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.